Γεια σου, γεια σου, γεια σου, όμορφε κόσμε! Καλημέρα, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Τι κάνετε, πού είστε, σε τι φάση είμαστε? Καλημέρα σας! Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε? Σαββατάκι, Σαββατάκι. Γεια σου Γεωργία μου, καλημέρα. Καλημέρα πολυξένη, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλημέρα, 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 καλημέρα. Τι γίνεται? Έλα κοριτσάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, σε φάση πλυντηρίων. Αχ, αυτή η φάση του Σαββατοκύριακου, ε. Μπήκε στο mood, δηλαδή κανονικά. Καλημέρα παντού, χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Μωρέ, μπράβο, είδες πως μπορούμε και να ξενυχτάμε και να ξυπνάμε και να τα κάνουμε όλα. Είδες που είμαστε πολυεργαλεία. Καλημέρα Φόφη, καλημέρα φίλιο, καλημέρα Ντέπη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Κωνσταντίνα. Πάτε παρέλαση και εμείς, και εμείς, και εμείς σε λίγο. Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά. Να πάμε και να καμαρώνουμε όλα τα παιδάκια. Να χειροκροτάμε όλα τα παιδάκια. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αχ, κάνεις live 28η. Εννοείται θα κάνω live 28η. Και το βράδυ θέλω να κάνω live. Απλά δεν ξέρω το πρόγραμμα. Και εγώ όταν δεν ξέρω το πρόγραμμα, νιώθω μία ανασφάλεια. Δεν ξέρω αν το νιώθεις κι εσύ. Θέλω δηλαδή να ξέρω το πρόγραμμά μου. Τώρα που ο Λευτέρης έχει αγώνες βραδινούς και τα λοιπά, δεν ξέρω τι θα παίξει. Είμαστε λίγο στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα. Είμαστε σε φάση να ξυπνήσει το καμάρι για να πάμε παρέλαση. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, αγαπημένη μου, σιγά σιγά. Εφροσύνη. Καλημέρα, Εφροσύνη μου, χρόνια πολλά. Έχω κάνει πάρα πολλές ρουτίνες που μπορεί να συσχετιστούν με όριμες επιδερμίδες. Γενικότερα οι περισσότερες ρουτίνες που κάνω, να ξέρεις, είναι για όριμες επιδερμίδες, αλλά αφού το θέλεις, μείνε μέχρι το τέλος για να κάνουμε μια πολύ ισχυρή ρουτίνα μετά τα χτεσινά οξέα που κάναμε της Lee Korn. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Όχι, δεν θα βαφτούμε μαζί. Δεν γίνεται να τα βάλω στο αθόρυβο για ένα δύο ώρο. Και καλά που κάθονται τώρα για να κάνουμε την πρωινή ρουτίνα. Είναι λίγο δύσκολο. Να βαφτούμε μαζί στο TikTok και να σε κάνω μετά voice cover, ναι. Ξεχνάς ότι δεν είμαι μόνη. Είμαι με δύο εφήβους σε ένα σπίτι. Αχ, τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Όλα πάρα πολύ καλά θα πάνε. Καλημέρα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά παντού. Παντού, 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 παντού. Να περάσετε τέλεια. Να κάνει καλημέρα θέλω, να μην βρέξει θέλω, για να μπορούν και τα παιδιά να ευχαριστηθούν, αλλά και εμείς να πάμε να τα καμαρώσουμε, γιατί σας ξαναλέω, μπορεί να μην σε νοιάζει, το ξέρω, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα κάνει παρέλαση η κόρη μου στην πόλη, που μέχρι πέρσι ερχόμασταν και βλέπαμε τα άλλα τα παιδάκια των σχολείων. Είναι λίγο συγκινητικό. Αχ. Α, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εννοείται ότι η ζωή δεν έχει μόνο τα ευχάριστα. Αυτό δεν το συζητάμε. Εννοείται. Καλημέρα, Σύση μου. Τελειωσές. Πώς είμαστε? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ρουτίνα. Να πούμε ότι ο υπαίτιος αυτής της πρωινής ρουτίνας είναι το beauty princess μας. Είναι η Βάσια μας. Γιατί έχει βάλει μία προσφορά στα 100 ευρώ, μείον 20%. Τέλειο. Τι λέει? Το καμάρι μου κάνει Το καμάρι μου κάνει. Α, παρέλαση εννοείς. Συμμετέχει στη στρατιωτική παρέλαση στην όμορφη Θεσσαλονίκη και δεν μπορώ να πάω. Έχω μια περηφάνεια αλλά και στεναχώρια. Να έχεις μόνο περηφάνεια, να έχεις μόνο χαρά και δεν πειράζει που δεν μπορείς να πας. Θα είναι σαν να είσαι εκεί. Αυτό να σκέφτεσαι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, φιλιό, καλημέρα. Οριακά έχεις γίνει international. Σε βλέπω εγώ και σε ακούει ολόκληρο λεωφορείο. Επιστρέφεται. Από πού?
Εγώ σε τι γλώσσα να πω? Good morning, safe trip home. Πού είσαι καλέ, ποιο λεωφορείο μ' ακούει? Καλημέρα από τα Γιάννενα, πώς περνάς? Εγώ θα περάσω τέλεια με τις ντουλάπες μου. Μια χαρά σε βρίσκω. Μια μέρα τυχαία μου έβγαλε στο Instagram μια κοπέλα που παρουσίαζε κρέμες και κάνει την τεχνική που κάνει στα μάτια. Και λέει, αυτό δεν είναι δικό μου, είναι της Άννας της Φανδύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ωραίο να το λέμε αυτό. Καλά είναι, Ρούλα μου, μια χαρία. Τώρα που χειμώνιασαι, ξέρεις, δύσκολα θα τη μετακινήσουμε. Εμείς θα πηγαίνουμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με λες λιακάδα, με τόση συννεφιά, σ' αγαπώ. Το χτεσινό live είχε λίγο νοξεά. Δεν το έκανα σε live, το έκανα την ώρα της Νικολούλης. Καλημέρα, χρόνια πολλά παντού. Τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε παρέλαση και σε ακούω. Τέλεια, να περάσετε τέλεια. Να περάσετε τέλεια παντού, παντού, παντού. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο και όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτό να έχουμε. Αυτό. Και όσοι έχετε ξεπορτήσει, να γυρίσετε ασφαλείς. Εντάξει, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μία γουλιά καφέ ακόμα. Στην κουπάρα μου εδώ, την όμορφη. Κοίτα τι όμορφη που είναι με τον καφέ μέσα, το λάτε. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Το γκούστο καφέ λέει, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Άννα μου, κάνω καφέδες και οι πελάτες λένε, πάλι Ινστιτούτο Ομορφιάς. Ενημέρωσε τους πελάτες σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ότι η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Και η ομορφιά, για να διατηρείται και απ' έξω μας, θέλει skin care. Πρωί βράδυ. Πώς το κάνουμε δηλαδή? Τουλάχιστον πες τους πρωί βράδυ. Μην έρθω ενδιάμεσα μεσημέρι απόγευμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Καλλιόπη μου. Να μου στείλεις, Κατερίνα μου, να μου στείλεις. Ο πίνακας είναι φανταστικός, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίος. Εδώ στη Λάρα Σιζά έχετε λιακάδα, να το χαρείτε, να το χαρείτε. Λοιπόν, πάμε. Έπλυνα το πρόσωπό μου, double cleansing εννοείται, καθαριστικός αφρός από την Aurora μας. Πάμε νουβελίν, tonic lotion, πρόσωπο, λαιμό. Πάμε να βάλουμε εδώ υαλουρονικά, ελαστίνες, πανθενόλη, βιταμίνη Ε. Είναι μια τονωτική λοσιόν από την εταιρεία Nouvelline Καμπίνας, 300 ml. Όσοι είναι εδώ, έχουν κλείσει διετία, έχουν πάρει προαγωγές, ξέρουν ότι ο κόσμος να χαλάσει, αυτή την τονωτική πρέπει να την έχω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό και το διφασικό του στον ντεμακιγιάζ, που κάνει πολύ ωραίο ντεμακιγιάζ. Λοιπόν, κοίτα πόσο προφάτε, βάζεις και χεράκια, δεν βάζεις βαμβακάκια, άμα θέλεις βάζεις βαμβακάκια, αλλά καλό θα είναι επειδή έχει πολλά ενυδατικά και anti-aging συστατικά, έχει και βιταμίνη Ε που κάνει ανάπλαση και έχει και πανθενόλη που θα κλειδώνει την υγρασία, να μην βάζουμε βαμβακάκια. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα εγώ άλλη ρουτίνα είχα, αλλά η φίλη μου θέλει πολύ αντιρρητηρική, πάρα πολύ αντιρρητηρική θέλει. Οπότε πάμε τώρα να δώσουμε πόνο. Πάμε να βάλουμε και κορεάτικο essence. Όλες οι κοπέλες που έρχονται εδώ έχουν αρχίσει να σε ακολουθούν και άρχισαν να παίρνουν κρέμες. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Όχι που άρχισαν να παίρνουν κρέμες, που άρχισαν να προσέχουν τον εαυτό τους. Αυτό. Παράγγειλε και την 303. Όταν μπήκα χτες το βράδυ, έλεγε 5 σε απόθεμα. Δηλαδή βγήκε sold out. Αυτό λες. Έχει βγει sold out. Και ακόμα δεν έχει ανέβει στο YouTube. Αυτό θες να μου πεις. Τώρα αν θέλεις αυτό να μου πεις, πες το μου επιβεβαιωμένα. Κράτησε καρισμένα, γιατί δεν είμαι πολύ καλά. Αν εννοείς ότι τελείωσε και είναι ακόμα Σάββατο πρωί και δεν έχει ανέβει στο YouTube που θα ανέβει το μεσημέρι, θα με πιάσει μια ταραχή τώρα εμένα, να ξέρεις, ε. Πλένω το πρόσωπό μου με Dr. Clean και μετά βάζω το tonic το ίδιο του ελίχθρου και μου κάνει σαν σαπουνάδα. Αγαπημένο μου πλάσμα,
Νανά μου, βλέπεις γιατί πρέπει να ξέρουμε τα συστατικά. Νιασυναμίδη και το ένα, νιασυναμίδη και το άλλο. Οπότε όταν έχω νιασυναμίδη σε τόνερ, δεν τρίβω ούτε στο χέρι, ούτε στο πρόσωπο. Γιατί η νιασυναμίδη από πάντα τίνει να κάνει αυτή τη σαπουνάδα που λέμε, που μετά απορροφάται, έτσι. Οπότε βάζεις, τσακ, τσακ και τσουκ, όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Η Εύα θα πήρε δωδεκάδα, λέει στην τώρα η Αλεξάνδρα, που είναι η Εύα να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Η Εύα έχει μια δυναμία στον καθαριστικό αφρό. Δεν πιστεύω να τερμάτισε και να πήρε δωδεκάδα την 303. Θα δούμε. Καλημέρα, Ρίρι. Παναγία μου. Καλημέρα, εγώ. Πάμε λοιπόν, αφού θέλουμε αντιγύρανση, όποιος θέλει να ενισχύσει και να ενισχύει γενικά το anti-aging του, θα πρέπει μετά το τόνερ του να χρησιμοποιεί και ένα essence. Εδώ έχουμε το essence στο κορεάτικο, το Chita Bomba Tenda με ginseng, εντάξει, το χρησιμοποιούμε αμέσως μετά την τονωτική μας λοσιόν. Λίγες σταγόνες αρκούν, το περνάμε και αυτό σε όλο το πρόσωπο και γύρω από τα μάτια. Και πάμε να δούμε τώρα τι ρουτίνα θα σου φτιάξω. Θα σου φτιάξω κορέα, αουρόρα και γκαλίνικο. Τι λες? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Μπορούμε. Τα έχει όλα το Beauty Princess. Και κατσικούλα θα βάζα, αλλά τώρα δεν τα έχω εδώ. Λοιπόν, απλώνουμε. Περιμένουμε να απορροφηθεί. Μέχρι να απορροφηθεί, ό,τι σου έχει μείνει, βάλτε το και στα χεράκια. Μην τρελαίνεσαι. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ στο YouTube? Γιατί, αγαπημένοι μου, το ίντερνετ είναι tragic. Τι εννοείς? Και αν ένα βίντεο, αν ένα live μας βγει πάνω από μία ώρα, μπορεί να κάνει να ανέβει και δύο μέρες. Δεν καταλαβαίνεις, μιλάμε, πάει σέρνοντας. Και δεν το κουνάω το κινητό, δεν το κουνάω. Καλημέρα, φουρναρή μου, βασιλική μου πλατήφιλε. Πόσες μέρες είναι σήμερα? Περίμενε. Σήμερα, φουρναρή μου, είναι 7. Μετά θα τσιπνήσεις και θα είσαι κοντά μου. Καλημέρα στη Δράμα, χρόνια πολλά. Σούπερ κόμπο, έτσι, Άννα. Όλα αυτά σήμερα. Όλα αυτά σήμερα θα είναι... θα είναι τσίτα μπόμπα τέντα. Τσίτα μπόμπα τέντα. Αλλά να μπορώ και να βαφτώ, θα πρέπει να σκεφτώ λίγο τις υφές, τα παντρέματα. Γι' αυτό με βλέπεις λίγο που το σκέφτομαι. Λοιπόν, πάμε λίγο ένα αυτό να δούμε τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει διπλό καθαρισμό με τον καθαριστικό αφρό της Aurora. Έχουμε βάλει το «Καλημέρα σας, 7 στα 7». 7 στα 7 είναι το τραγούδι μου. 7 στα 7, 7 μέρες έχεις εσύ ακόμα, 7, 7, 7. Μία εβδομάδα έμεινε. Αγάπη μου, θυμάσαι. Από 200 τόσες μέρες, θυμάσαι. Καθαριστικός αφρός. Aurora. Purifying Toner Lotion από Nouvelline και Essence Beauty of Joseon, όλα αυτά στο beautyprincess.gr και με αγορές στα 100 ευρώ έχετε μείον 20%, δηλαδή αντί για 100 πλέον σε 80. Καλά δεν τα λέω, φούρναρη? Δεν είμαι καλή στα μαθηματικά, βοήθα κι εσύ. Εντάξει, λέει, το τσέκαρα, υπάρχει 303, ανανέωσαν το απόθεμα, προλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, έβαλες την καρδούλα μου στη θέση της. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή κάναμε οξέα εχθές το βράδυ και κάναμε οξέα στα οξέα, όξεα, τα οξέα ήταν και λικορναμπούλα και σερουμαμπούλα και σερουμ οξέα και κρέμα προσώπου οξέα και κρέμα ματιών με οξέα που θα τη βάλουμε πάλι σήμερα, γιατί, παιδιά, σε καθαρίζει και σε κάνει φεγγάρι το πρόσωπό σου. Να σου πω ότι έχει και ένα καταπληκτικό τόνερ με οξέα, αλλά δεν θέλω να στα κάψω τώρα, θέλω να έρθω να τα παρουσιάσουμε και να τα δούμε μαζί όμορφα και ωραία, γιατί αυτά τα οξέα της Licorne, τα κορεάτικα, είναι λίγο διαφορετικά. Θα τα πούμε όλα. Καλημέρα, όμορφα κορίτσια, πού είσαι αγαπημένη μου? Πρωινή πάλι σήμερα, σε πρόλαβα όμως. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες, μου έφτιαξες τη μέρα. Αχ, να είμαστε κοντά, να σε πάρω μια αγκαλιά. Έλα να με πάρεις αγκαλίτσα. Δεν χρειάζεται να είμαστε κοντά, κοίτα. Με πήρες και εγώ σε πήρα. Χαίρομαι που σου φτιάξα τη μέρα, επειδή ήρθα. Α, τι ωραίο μήνυμα, τι γλυκό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πόσο έχεις χάσει αυτόν τον καιρό? Λοιπόν, Σύση, η Βάσια μας, το beautyprincess.gr,
Ξέρεις ότι με τα κορεάτικα έχει μία τρέλα, δικιά μας τρέλα. Εκτός το ότι έχει φέρει 328 αντιλιακά κορεάτικα, εκτός ότι φέρνει ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει, έκανε αποκλειστική εισαγωγή σε beautyprincess.gr με μια νέα κορεάτικη εταιρεία, νέα για τα ελληνικά δεδομένα, αποκλειστικότητα, δηλαδή όποιος θέλει Licorn στην Ελλάδα, πηγαίνει και μιλάει με τη Βάσια για να τα βάλει στο κατάστημά του ή στο φαρμακείο του. Και μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ ποιοτικά και είναι πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες και είναι vegan, είναι φιλικά για όλες τις επιδερμίδες. Αρκεί να σου πω ότι η κρέμα ματιών με οξέα και η κρέμα προσώπου με οξέα μπαίνει και το πρωί. Τα υπόλοιπα δεν θέλω να τα πω, θέλω να τα πω στην παρουσίαση. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να βάλουμε κορεάτικη αμπούλα Licorn. Πού είναι η Φιλιό να την αποθεώσει εκεί στο λεωφορείο? Φιλιό, αποθέωσε σε παρακαλώ με το λεωφορείο. Ενημέρωσε και τον κόσμο εκεί. Βέβαια δεν ξέρω τι γλώσσα μιλάνε εκεί που μας είσαι, αλλά δεν πειράζει. Πες τους σε παρακαλώ πολύ για το νερό κάκτου. Πες τους για όλες αυτές τις βιταμίνες και τα αντιγυραντικά συστατικά που έχει μέσα. Το νερό κάκτου είπαμε, παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ καλός αγωγός ενυδάτωσης και υγρασίας. Θα βοηθήσει το δέρμα μας και να αποκτήσει plumpiness, αλλά και να μην χάσει την υγρασία του. Και εσείς οι δες υφές, λεπτόρευστες, καταπληκτικές υφές και ό,τι πρέπει, μα ό,τι πρέπει, και για οξέα μαζί, αλλά και για την επόμενη μέρα από τα οξέα. Κοιτάξτε εδώ, τα οξέα Licorn, παιδιά, εχθές το βράδυ, Παναγίτσα μου. Λοιπόν, και σαν ποσότητες είναι 45 ml. 45 ml. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η αμπούλα. Περιμένεις πώς και πώς αυτή την παρουσίαση. Βασιά, επειδή με ξέρεις, θέλω πρώτα να τα δω παντού, με πολλά, με όσο περισσότερα μπορώ και μετά να έρθω. Μπορεί να τα έχω 2 μήνες, 2,5, αλλά αν δεν τα τερματίσω, ξέρεις, δεν έρχομαι. Το ξέρεις εδώ και χρόνια που είσαι εδώ στην παρέα. Η Βάσια είναι δικιά μας, λέει. We love Korea. Εννοείται, οι Κορεάτες δεν παίζονται σε υφές. Α, τέλεια, το είχα δει αυτό το νερό κάκτου και το είχα στα υπόψη. Χαίρομαι. Λοιπόν, όχι, θα πάμε Bright Eyes τώρα. Θα πάμε Bright Eyes τώρα. Ναι, θα πάμε Bright Eyes πρώτα. Πάμε Bright Eyes. Πάμε που είναι κατευθείαν παγωμένο, γιατί εχθές το κορίτσι εδώ ξενύχτησε. Με πήρε και ο ύπνος στον καναπέ. Δεν ξέρω τι έγινε στο τέλος. Να ξέρετε. Και το φούρναρ δεν το ξύπνησα. Το φούρναρ μου το ξύπνησα 3 παρά 20. Αχ, ο καημένος μου. Τώρα στο τέλος να αργεί. Για σκέψου. Η κρέμα ματιών αυτή με τα οξέα, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα κάνει. Μπορώ να σου πω τι θα κάνει την ώρα που θα την τοποθετώ, με μεγάλη ευχαρίστηση πραγματικά. Γιατί κάθε φορά που τη βάζω το βράδυ, το πρωί ξυπνάς και τα μάτια σου είναι σε άλλο level απλά. Απλά θέλουν λίγο boost για αποσυμφόρηση, έτσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, αγαπημένη μου Ρία. Πού είσαι, Ρενάκι μου, γλυκό και όμορφο μου πλάσμα. Πού είσαι. Ετοιμάζεστε για την παρέλαση, για την έκθεση εγώ, παιδιά. Τι πήγα να πω. Το Ρενάκι μου, το γλυκό μου, το Ρενάκι. Πότε θα το δω και το Ρενάκι μου από κοντά. Σκέτη γλυκά.gr. Τι είσαι εσύ, καλέ. Τι όνομα είναι αυτό. Τι ωραίο όνομα. Α, έκανε δουλίτσα το CBD. Ναι. Ανά, μια εβδομάδα, πόσο, 5 μέρες. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι ηρεμία, τι γλυκάδα, και να πω, ούτε ένας πόνος, ούτε από το γυμναστήριο, ούτε το κεφάλι μου. Να τα λέμε και αυτά. Και αν πάτε να διαβάσετε και τα σχόλια κάτω από το βίντεο, στο YouTube, εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι η ιδέα μου δηλαδή. Λοιπόν, αμπούλα κορεάτικη Licorn με τον κάκτο, Bright Eyes, και πάμε να βάλουμε τα πρώτα μας serum. Πάμε να κάνουμε πονηριές για τη φίλη μου που θέλει πολύ ενισχυμένη ρουτίνα αντιρρητιδική για 60+. Δεν είναι όμως
ο αριθμός που μας απασχολεί, είναι οι ανάγκες. Οπότε πάμε να υδατώσουμε full, πάμε να συσφίξουμε full, πάμε να κάνουμε anti-aging full, πάμε να δώσουμε νευροπεπτίδια, πάμε να δώσουμε υγρασία, πάμε να δώσουμε ελαστικότητα σε ένα mix and match που δεν ξέρει ούτε η Βάσια. Εντάξει, ότι θα το δούμε, αλλά δεν πειράζει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Καλημέρα, Ελένη μου. Αχ, το έχω πει εγώ. Δεν θα με φτάνει πλέον μια βαλίτσα 23 κιλών. Νομίζω πως ναι. Α, εντάξει, λέγεται και εμένα με πήρε ο ύπνος και ήθελα να σε ρωτήσω για χθες τι έγινε στο τέλος. Αγαπημένη μου, θα το δούμε στο YouTube. Θα το δούμε στο YouTube το τέλος. Μιλάμε για τις σταγόνες ακάμνια, ναι, ναι, ναι. Μακάρι να έρθει η στιγμή να βρεθούμε από κοντά. Ανυπομονώ, ανυπομονώ. Είμαι σπίτι και σε χαίρομαι, καλημέρα. Είμαι, γεια σου Σταματία. Σταματία, είμαι ο διαβλός σου. Ε, το θυμάμαι, είδες. Γεια σου Ελιάνα μου, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διπλή δουλίτσα, γρήγορη, έντονη και πολύ δυνατή, να βάλουμε τα απολύτως απαραίτητα, γιατί ο στόχος μας είναι το πολύ ισχυρό anti-aging, γιατί αυτή είναι η ανάγκη μας. Τι θα μου έλεγες και τι θα σου έλεγα, αν λοιπόν μπορούσαμε να κάνουμε ένα πάντρεμα. Να βάλουμε λίκορν, το σέρουμ, με τον HFC. Τι θα έλεγες για αυτό το πάντρεμα, θα σου άρεσε πολύ? Νομίζω ότι θα σου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλημέρα, εχθές δοκίμασα το Dragon's Blood για πρώτη φορά. Έκανα τη ρουτίνα που προτείνει η εταιρεία, το πρόσωπό μου σήμερα λάμπει. Σε ευχαριστώ πολύ για τη διάθεση που εκπέμπεις. Αγαπημένη μου, είδες τι σημαίνει βραδιά οξέων? Και θέλεις να σου πω και κάτι, χωρίς να μας ακούσουνε? Έλα εδώ κοντά να σου πω. Το Dragon's Blood θα μπορείς να το συνδυάσεις και με άλλα οξέα σιγά σιγά. Ξεκίνα με το Dragon's Blood και σιγά σιγά θα μπορείς την ίδια ρουτίνα να βάζεις και κορεάτικα οξέα. Να κάνεις και λεμονάδα. Αλλά σιγά σιγά, χαμός θα γίνει σου λέω. Αχ, καλημέρα, τι θαύμα είναι αυτό. Μιλάω, κοιμάμαι σαν πουλάκι. Μιλάς για το ακάμνια, το άκαμπις. Ναι, κοιμάμαι σαν πουλάκι και δεν ξυπνάω μέσα στη νύχτα με ταχυπαλμίες. Και εγώ το πάθαινα αυτό και ξύπναγα και περπατούσα και έκλαιγα από το κλάμα με τις κράμπες. Είδες. Θα το πω πόσο δίκιο έχεις για την πέρλα ματιών. Όταν τη βάζω το κονσίλερ δεν κουνιέται, απλά τρελαίνομαι και για τη γιουφόρια. Δεν ξέρω πια να βάλω. Όταν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο δίλημα νανά, απλά τις βάζουμε και τις δύο. Α, γιατί να κάτσω εγώ τώρα να μην φυταλαντευτώ μεταξύ του HFC και της Licorn, αφού και τα δύο είναι εξαιρετικά. Και άλλη δουλίτσα κάνει το ένα και άλλη δουλίτσα κάνει το άλλο μαζί με κάτι έξτρα. Οπότε πας και κάνεις μίξη εδώ πέρα και δεν στεναχωριέσαι για τίποτα. Κατάλαβες? Εσύ δεν παρέλαβες ακόμα, δυστυχώς πρωί-πρωί πήρες Panadol. Ελένη μου, για λίγο καιρό ακόμα ψυχή μου θα παίρνεις Panadol. Στο λέω και να τριχιάζει όλο μου το κορμί. Θα ηρεμήσεις, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, μια για πάντα. Αλήθεια στο λέω. Κράτα το, τα Licorn είναι η επόμενη αγορά. Θα τρελαθείς. Είναι τζελοειδή και τα δύο. Αχ ρε, πονηρή, πονηρή. Καλημέρα, πόσο μου αρέσουν τα live, πόσο δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθώ. Τα βλέπω μετά, κάτι ώρες περίεργες. Δεν πειράζει αγαπημένη μου, καλή σου μέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πάντρεμα για να δεις τώρα τις υφές. Και επειδή Γκαλίνικο, όπως και η Αουρόρα μας τώρα, έχει βάλει συστατικά από Κορέα, η Γκαλίνικο είχε συστατικά από Κορέα, γι' αυτό νομίζω σας αρέσει και τόσο πολύ. Πάμε να κάνουμε το mix and match. Αχ, αυτό ήθελα να πεις, ότι μπορεί να γίνει η μίξη. Μπορεί να γίνει η μίξη, αλλά θα γίνει λίγο ανάποδα από ό,τι φαντάζεσαι. Ή θα τα αναμίξεις το χέρι σου μαζί, γιατί θέλουμε την προστασία από τα μπλε φώτα. Ή πρώτα θα βάλεις την πέρλα σου και μετά θα βάλεις τη γιουφόρια. Εντάξει, αυτό κράτα. Λοιπόν, πάω, Licorn Serum. Όχι πολύ, ένα πάμπε. Κοίτα τώρα τη σύσταση. Κοίτα τώρα, κοιτάξτε τη σύσταση.
Η Δώρα η πονηρή που με ρώτησε, αν είναι και τα δύο τζελοειδή. Λίκορν, κορεάτικο σέρουμ, ναι. Και πάμε τώρα HFC. Όχι ότι δεν ξέρετε πώς είναι, αλλά λέμε. Το βάζω δίπλα. Από αυτό έβαλα 1,5. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Μόλις έβαλαν τράπε να ακούσουνε. Συγγνώμη για αυτό που θα ακούσω τα αυτιά σου, αλλά δεν μπορώ να το κουμαντάρω. Να το. Πάμε να το κάνουμε μίξι. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται όταν το κάνεις μίξι αυτό με αυτό. Λοιπόν, θα πάμε πάρα πολύ πονηρά στο πόδι χήνας. Πάρα πολύ πονηρά στο πόδι χήνας. Επιβάλλεται στο πόδι χήνας. Γιατί έχουν το νερό του κάκτου, τα κορεάτικα, τις βιταμίνες, τα εκχυλίσματα. Και ο HFC έχει τα νευροπεπτίδια του Botox, έτσι. Οπότε πάμε στοχευμένα πρώτα στα σημεία, όταν θέλουμε να κάνουμε θεραπεία, όταν θέλουμε να δούμε τη διαφορά, πρώτα θα τοποθετώ στα σημεία και μετά, εννοείται, αφού έχω χτυπήσει τσικ 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 τσικ, από επί τρία, πάω να πλώσω σε όλο το πρόσωπο. Τέλειο κόμπο. Δεν μπορώ να στο περιγράψω όσο θα ήθελα να στο τοποθετήσω στο πρόσωπό σου. Ιδανικά θα ήθελα να στο τοποθετήσω στο πρόσωπό σου. Αυτό. Ελένη μου, έτσι κι αλλιώς έπρεπε να ξεκινήσεις με το 5%. Πολύ σωστά το σκέφτηκες και μετά θα πας και στο 10%. Να ξέρεις ότι έχουν επικοινωνήσει πάρα πολλοί κόσμος μαζί μου και μου έχουν πει ότι 4 χρόνια τώρα δεν έχουν ξαναπάρει ούτε ασπιρίνη, ούτε ντεπών, ούτε αντιφλεγμονώδη. Οπότε, και στο λέω και να τριχιάζω, γιατί μεταξύ των ανθρώπων αυτών είναι και άνθρωποι με αυτοάνοσα και είναι και άνθρωποι που γλίτωσαν από ξέρεις τι, κατάλαβες. Να βάλεις νιασυναμίδη μπορείς, πολυξένη μου. Εννοείται ότι μπορείς και εμείς θα βάλουμε, γιατί θα βάλουμε better skin. Θα βάλουμε better skin. Λοιπόν, έχουμε βάλει λίκορν αμπούλα με κάκτο. Έχουμε κάνει το serum λίκορν μίξι με HFC. Τι θα έλεγες για τη φίλη μας να το τερματίσουμε που θέλει τσίτα, μπόμπα, τέντα, ρουτίνα. Το φερά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κάτσε να βγάλω το καπάκι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ρουτίνα τσίτα μπόμπα τέντα για τη φιλενάδα μας που το ζήτησε, ε? Αφού κάνουμε, λέει, ανάμιξη εδώ, γκαλίνικο, Κορέα, ε, Αουρόρα, πάμε να βάλουμε το γάμο μας, το μάγο μας, ε, πάμε. Σκέφτομαι το γάμο που θα έρθει μετά. Μετά θα κάνω ένα γάμο εδώ μπροστά σου. Ναι, ναι, είσαστε καλεσμένοι όλοι σήμερα. Θα δεις τι θα κάνω εγώ τώρα. Μίλησα και με την Κατερίνα, έτσι μου είπε τι να κάνω. Ευχαριστώ πολύ για όλα, σε αγαπώ. Αγαπημένη μου, στο υπόσχομαι ότι θα σου περάσουν όλα. Πίστεψέ με. Λοιπόν, μάγος. Μία σταγόνα μάγος πάνω στη ρολέτα από το άδειο σου το Bright Eyes, έτσι. Από το άδειο σου το Bright Eyes. Σίγουρα έχετε όλοι. Την τοποθετώ τοπικά στα σημεία. Κόπερ! Φωνάζετε, ενθουσιάζεστε. Πάω τοπικά με το κόπερ πρώτα, με τη μία αυτή σταγόνα, να δουλέψω στις βαθιές ρητίδες μου. Πάω όπου έχουμε. Άλλος έχει ρινοπαριακές, άλλος έχει γύρω από τα χείλη, άλλος έχει στο πόδι χήνας, άλλος δεν έχει καθόλου γιατί τις έχουμε εξαφανίσει. Και απλά κάνουμε συντήρηση. Το πιασες? Πώς θα ξέρεις πού να τον τοποθετήσεις? Θα πηγαίνεις μπροστά στον καθρέφτη σου, πες ότι τώρα αυτός εδώ ήταν καθρέφτης, έτσι. Και θα χαμογελάς και θα βλέπεις που σχηματίζονται οι ρητιδόλες. Και μετά θα πηγαίνεις και θα στοχεύεις σαν να είναι αυτό όπλο και θα πηγαίνεις και θα του δίνεις και θα καταλαβαίνει. Βλέπετε αυτό που λέγαμε και χτες με την Τίνα. Βλέπετε ότι οι κάθετες γραμμές είναι οι πιο εύκολες στο να γεμίσουν και να εξαφανιστούν. Κοιτάξτε το μέτωπο, παιδιά. Το μέτωπο έχει γίνει πλακάκι. Γι' αυτό έρχονται στις εκθέσεις από κοντά και μου κάνουν έτσι. Έλα τώρα, πες την αλήθεια. Έχεις κάνει μπότοξ και δεν το λες. Και τους λέω, όχι, δεν έχω κάνει μπότοξ. Έτσι όμως. Δεν έχω κάνει μπότοξ ακόμα, γιατί όταν θα κάνω μπότοξ θα το κάνουμε μαζί. Γιατί εσείς θα μου πείτε πού να πάω, που έχετε κάνει. Πού θα πάω, μόνη μου? Σε αυτά δεν πάω μόνη μου, θέλω κριτικές. Λοιπόν, μία σταγόνα λοιπόν τοπικά με το μάγο τοποθετώ παντού. Όπου κρίνω ότι χρειάζεται, ναι. Και μετά
Μία σταγόνα σας παρακαλώ, όχι παραπάνω. Γιατί άμα θα βάλεις παραπάνω, αυτό τι γίνεται. Μόλις το απλώνεις, στο μία σταγόνα, μία. Έρχεται και πολλαπλασιάζεται. Κοίταξε, γέμισαν και τα δύο μου χέρια. Γιατί έχει τα ντρόουν τα πεπτίδια μέσα, πεπτίδιο στο πεπτίδιο που έχουμε πει, οπότε μη βάζετε παραπάνω, δεν χρειάζεται, ναι. Λοιπόν, βέβαια τώρα που το σκέφτηκα για τη φίλη μου, τέλειο θα ήταν να είχαμε βάλει βιταμίνη C πρώτα απ' όλα, αλλά τώρα δεν πειράζει, για να είχαμε το χρόνο αναμονής. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε, αλλά μπορούμε να βάλουμε και βιταμίνη C με απόσταση μόνο από το κόπερ ένα 25 λεπτό, 20 λεπτό, 25 λεπτό. Εντάξει, όποια βιταμίνη C έχεις, αν έχεις ας πούμε fluff, μπορείς να μην περιμένεις καθόλου, γιατί πώς δεν το σκέφτηκα. Πώς δεν το σκέφτηκα να βάζαμε fluff. Με fluff βιταμίνη C με κουρκουμά δεν περιμένεις καθόλου. Με vitamin cocktail ή vitamin C από γκαλίνικο θέλω αναμονή 20-25 λεπτά. Εντάξει, ποιος είναι ο μάγος, είναι ο Ρος της Αουρόρα, ο Copperfield. Έχει πεπτίδια χαλκού στο μέγιστο ποσοστό 2%. Έχει το ιαλοφίλερ, το καινοτόμο και πάρα πολύ, πώς να σου το πω, είναι πάρα πολύ hip σαν συστατικό αυτό, γιατί έρχεται και γεμίζει και φουσκώνει τοπικά στα σημεία. Πώς λειτουργεί? Όταν θα το ακουμπήσεις στην επιδερμίδα σου, έχει κάποια πεπτίδια που θα κινηθούν για να βελτιώσουν την εξωτερική εμφάνιση της επιδερμίδας σου. Δηλαδή θα έρθουν και θα γεμίσουν και θα αυξήσουν, ωραία, όπου δουν επιφανειακά. Όμως αυτό... μέσα του έχει πεπτίδιο στο πεπτίδιο που την ώρα που θα το τοποθετήσεις εσύ τοπικά, αλλά και να μην το τοποθετήσεις τοπικά γιατί μπορεί να μην προλαβαίνεις να κάνεις σχολαστική προσεκτική τοποθέτηση, θα απελευθερωθεί το δεύτερο πεπτίδιο στις πιο βαθιές ρητίδες, σε ουλές, σε σημάδια από ακμή, σε σημάδια γενικά από χτύπημα, από ράματα, και θα λειτουργήσει εκεί. Θα πλαπάρει και θα γεμίσει. Γι' αυτό και θα μας δεις, όταν έχουμε χρόνο, άντε να το κάνω για τη φίλη μου, Χριστέ μου θα προλάβουμε, και βάζουμε μία στάλα, όχι σταγόνα, μία στάλα, ένα τσίκ, το βάζουμε και στα χείλη. Με βιταμίνη C από Aurora θέλει πάλι αναμονή, θέλει, ναι. Ένα 20 λεπτό θέλει σίγουρα. Κατάλαβες, γιατί έχει αυξητικούς παράγοντες, έχει πλαμπαριστικούς, γεμιστικούς παράγοντες. Δεν απευθύνεται σε κοριτσάκια, εντάξει, απευθύνεται σε όριμες επιδερμίδες, ναι. Δεν θα το βάλει τώρα αυτό η κόρη σου, ας πούμε, άμα είναι 18 χρονών ή 20, ναι. Να λέμε και αυτά, να λέμε και τα άλλα. Λοιπόν, νιασυναμίδη ήθελε το κορίτσι μου πιο πάνω νομίζω, οπότε τι καλύτερο σε αυτή τη ρουτίνα όπως είμαστε και από MB Pharma, μπράβο αγαπημένη μου, ναι, γιατί έχει 8%. Είσαι αστέρι. Μπράβο, Αγλάια. Θα βάλουμε Better Skin, νιασυναμίδη, βλαστοκύτταρα ορχιδέας, εκχύλισμα αγάβγης, πάρα πολύ ωραία συστατικά. Έχουμε το καταπληκτικό μας το νερό εδώ, που έρχεται από πάρα πολύ μακριά, που έκανε η Κωνσταντίνα πάρα πολύ καιρό να το βρει, που το δοκίμασε... χωρίς το νερό μπαμπού, αλλά το δοκίμασε και μετά με την προσθήκη του νερού μπαμπού και πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ σοφά επέλεξε να εμπλουτίσει με το νερό μπαμπού. Το νερό μπαμπού είναι αυτό που όταν το χρησιμοποιείς και το βάζεις στο πρόσωπό σου, είναι αυτό που λέμε να νιώθεις τη δροσιά και να νιώθεις ότι μέχρι το βάθος της επιδερμίδας σου ενυδατώνεσαι, επειδή όμως έχει γαλακτοματώδες υφή και έχει και τα πεπτίδια, τα λεύκανσης, έτσι. Τα πεπτίδια, τα λεύκανσης που τα αγαπάμε, που τα βρίσκουμε, για να καταλάβεις γιατί σας αρέσει τόσο πολύ. Τον έχω εδώ να τον βάλουμε μετά. Τα πεπτίδια λεύκανσης που έχει και ο Ρος αναδόμησης ματιών γκαλίνικο. Ταιριάζουν τέλεια δηλαδή αυτά μεταξύ τους. Ονειρεμένο λέει, δεν μπορώ πλέον χωρίς αυτό. Πόπι άξιζε που ήρθες και το πήρες πρώτη από όλους από την έκθεση. Πες την αλήθεια. Το είδες από την πρώτη εφαρμογή πώς κάνει το δέρμα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα pump οι λιπαρές, 1,5 με 2 οι
ξηρές ή αφυδατωμένες. Εντάξει, αυτό το better skin πολύ το αγάπησα από τη μέρα που το απόκτησα στην έκθεση, δεν το αποχωρίζουμε από τη ρουτίνα μου. Παιδιά, όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Ένα pump, όχι παραπάνω, αν είμαστε λιπαρές ειδικά. Όλοι το ίδιο μου λέτε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το δούλευε η Κωνσταντίνα πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Ανούλα, όπως μου είχες προτείνει στην έκθεση, να κάνω τα οξέα, το better skin είναι αυτό που χρειάζομαι πριν την μπακουτσιόν. Μπράβο. Μπράβο σου. Και οποιαδήποτε άλλη ρουτίνα. Σε ευχαριστώ. Μη με ευχαριστείς. Εγώ σε ευχαριστώ που με εμπιστεύεσαι. Εγώ σε ευχαριστώ που με συμβουλεύεσαι και γενικά σας λατρεύω που έρχεστε και από κοντά και βλέπω και την πρόοδό σας. Εκεί τρελαίνομαι. Εκεί τρελαίνομαι. Την πρώτη μέρα ειδικά πήγα βαμμένη, έφυγα άβαυτη. Τα eyeliner είχαν φύγει, οι σκιές είχαν φύγει από το κλάμα και τη συγκίνηση για την πρόοδό σας. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Χίλιες φορές άξιζε και πραγματικά χωρίς υπερβολή, αλλαγή από την πρώτη εφαρμογή. Αυτό ήθελε να κάνει η Κωνσταντίνα. Λοιπόν, είχε κοντέψει να βγει sold out στο Beauty Princess, λογικά πρέπει να έχει ανανεώσει το απόθεμά της. Ελπίζω, Βάσια, να έχεις better skin. Ελπίζω, ελπίζω. Λοιπόν, μετά το better skin, πάμε να βάλουμε τον ωρό αναδόμησης ματιών για να κλειδώσουμε κιόλας, ε. Καλημέρα! Αζέλνα Μάιρ, Vitamin C, Γαλλινικό, better skin, Botox, Aurora, ματιών, Euphoria και αντιλιακή, okay. Πω, τι ρουτίνα έφτιαξες τώρα εσύ. Πω, Εύη, καταπληκτική. Άσε μου, αν είναι πρωί, λίγο απόσταση, Αζέλνα Μάιρ με Vitamin C, ε. Καλημέρα, Ρούλα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ωρό αναδόμησης ματιών. Αργυρελίνη εδώ. Προσθέσανε και αυξητικούς παράγοντες. Δεν το έμαθες από μένα. Genoite πεπτίδιο για λεύκανση. Αχ, αχ και βαχ. Ξοδεύομαι απίστευτα λεφτά σε πασίγνωστη εταιρεία για ορούς νεότητας και η Κωνσταντίνα έφτιαξε το θαύμα. Ακριβώς, έχουμε τόσες πολλές καταπληκτικές ελληνικές εταιρείες που παντρεύονται και με, και με τα κορεάτικά μας, και με τα πολωνικά μας, και με τα ισπανικά μας, και με τα όλα μας. Από το μηδέν έχω φτάσει στις 3 με 4 ρουτίνες. Και πόσο περήφανη είσαι γι' αυτό, πες την αλήθεια. Και πόσο έχει βελτιωθεί η επιδερμίδα σου, πες την αλήθεια. Και να πω, παιδιά, ότι ανάμεσά μας, είναι και το κορίτσι μου, που εχθές με συγκίνησε βαθύτατα, έστειλε φωτογραφίες της σε εταιρεία που τα ματάκια της από αμυγδαλωτά και τσίτα μπόμπα τέντα που ήθελε να είναι και ήτανε αρχικά, είχε υποστεί πτώση βλεφάρου, είχαν εμφανίσει ρητίδες και πόσο καιρό μετά τώρα, δεν θέλω να πω το όνομά της, πόσο καιρό μετά τώρα, είναι σίγουρα 1,5 με 2 χρόνια που είναι στρατιώτης. Αν δείτε το πρόσωπό της, αν δείτε μακιγιάζ που κάνει, αν δείτε το eyeliner που μετά από κάποια ηλικία το eyeliner αρχίζει και φαντάζει σαν όνειρο για κάποιους, έτσι. Δεν σας λέω τίποτα. Είμαι τόσο περήφανη για όλους και για όλες σας και για την πρόοδό σας. Δεν περιγράφω άλλο πραγματικά. Να συνεχίσετε και να είστε πάντα έτσι και τα καλύτερα έρχονται. Αυτό. Σοκ. Πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη ρουτίνα μας. Να τα δείξουμε μία για να τα βάλω κι εγώ στην άκρη, Παναγία μου. Γιατί άλλα σου είχα από εδώ και άλλα κάνουμε σήμερα εμείς. Αλλά δεν πειράζει, το ζήτησε η φίλη μας. Αφρός καθαριστικός. Nouvelline Toner. Essence Κορεάτικο Beauty of Joseon. Κάτσε να τα βάλω κι εγώ σε μία άκρη, ε. Βάλαμε αμπούλα με το κάκτο. Licorn, beautyprincess.gr όλα και με αγορές 100 ευρώ μείον 20%, δηλαδή πάει 80. Ο Φούρνερς δεν απάντησε ποτέ. Φαντάζομαι θα οδηγάει, καλά έκανε. Ορίστε, τα μπέρδεψα. Μετά, κάναμε μίξ. Το σέρουμ της Licorn, της σαμπούλας με τον κάκτο, με τα HFC από Γκαλίνικο.
Στη συνέχεια και πάντα βάζουμε bright eyes. Νομίζω τα έβαλα πριν την ανάμιξη. Μετά έβαλα... Τι έβαλα? Έβαλα το μάγο μας. Τον δείξαμε ακριβώς πώς πρέπει να τοποθετηθεί. Better skill. Και προχωράμε. Αυτά δεν έχω βάλει. Και ο Ρώνα δόμηση ματιών δεν έχω βάλει. Αυτά έχω βάλει. Βοηθήστε λίγο. Ναι, αυτά έχω βάλει. Και τώρα θα κλειδώσουμε. Ναι. Αν δεν ήσουν εσύ, εγώ πάντως θα πάντρευα... Δεν θα... Τι? Περίμενε. Ξανά. Αν δεν ήσουν εσύ, εγώ πάντως δεν θα, πάντρευα τίποτα. Θα παρέμενα εκεί, στον έναν ωρό. Είδες όμως πόση διαφορά κάνει ο ένας ωρός. Βέβαια θα μου πεις υπάρχει και ένας ωρός που τα κάνει όλα. Το όπλο πολυβόλο μας, έτσι. Και εκεί όμως μας παίρνει να κάνουμε μία τσαχπινίτσα. Ανούλα μου θα αποθηκευτεί. Ναι, ναι, θα αποθηκευτεί κανονικά. Γιατί να μην αποθηκευτεί? Σωστά, αυτά έχω βάλει. Εντάξει, εντάξει. Χρόνια πολλά, Ερασμία μου. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να κλειδώσουμε. Με αυτό. Σύση, διάβασε τι λέει εδώ και θα στα πω τώρα εγώ όλα. Vegan rice, eye cream, licorn. Το διαβάζεις αυτό που λέει εδώ? Επίσης, διαβάζουμε... Περίμενε. Διαβάζουμε αυτό που λέει και εδώ. Αχά, παχά. Το βλέπετε? Λοιπόν, αχά, για μείωση λεπτών γραμμών διχρωμιών και σημαδιών. Παχά, για προστασία του φράγματος υγρασίας και για πιο ανθεκτική επιδερμίδα γύρω και στην περιοχή των ματιών. Καταπληκτικό, έτσι. Λοιπόν, σου έχω κι άλλα. Ταυτόχρονα μέσα έχουμε νιασιναμίδη, γλυκερίνη, αδενοσίνη, αλαντοίνη, μιλάμε για Κορέα, έτσι, και sea butter και όλα αυτά σε πίτουρο ρυζιού εμπλουτισμένα. Οπότε θα έχουμε και ανάπλαση, θα έχουμε και τροφή και θα έχουμε και ελαστικότητα και ταυτόχρονα θα έχουμε δημιουργήσει και μία ασπίδα προστασίας από τους εξωτερικούς ρήπους και παράγοντες. Νομίζω για μένα είναι το απόλυτο. Νομίζω για μένα είναι το απόλυτο. Ρούλα, ναι. Είναι πίτουρο, είναι το πίτουρο του ρυζιού. Πριν το επεξεργαστούν, κατάλαβες, είναι το αυθεντικό. Ποσότητα τώρα, έτσι, γιατί θα με ρωτήσετε. Ποσότητα κανονικά, όσοι βάζουμε πάντα. Δεν χρειάζεται να βάλεις παραπάνω. Η υγρασία και η ελαστικότητα και η δράση της είναι πανίσχυρη. Την κάνει ικανή να χρησιμοποιηθεί και πρωί και βράδυ. Φυσικά, από όλα τα αντιλιακά σου, θα επιλέξεις, αν μπορείς, αυτό που θα έχει την πιο δυνατή. Παιδιά, κάνει το δέρμα γύρω από το μάτι σαν να είναι παγοδρόμιο. Απλά στο κάνει να γλιστράει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν υπάρχει. Βοηθάω κι εγώ λίγο με τις κινησούλες μου. Είπαμε αδενοσίνη, σούπερ αντιγυρατικό συστατικό. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ας γίνει αυτή η μέρα κίνητρο για να μάθουμε όλες μας να λέμε επιτέλους όχι σε ό,τι μας ενοχλεί και μας βλάπτει σωματικά και ψυχικά. Μαζί σου. Μαζί σου 100%. Καλημέρα αγαπημένη μου, χρόνια πολλά. Προχθές πήγα κομμωτήριο. Ήταν εκεί μια κοπέλα και έβλεπε στο κινητό μια πανάκριβη εταιρεία και μου λέει τα έχεις δοκιμάσει. Λέω έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά αλλά τίποτα. Από τη μέρα που μπήκε η Άννα στη ζωή μου... Εννοείται Ρούλα, αλλά έχω άλλο πάντρεμα που θα κάνω τώρα. Εννοείται. Περιμένω να απορροφηθεί απόλυτα και εντελώς η κρέμα ματιών της Λίκορν με οξέα που μπαίνει πρωί βράδυ και σε ενδιάμεση ρουτίνα. Από τότε που γνώρισα την Άννα μου όλα άλλαξαν, το δέρμα μου και η ψυχολογία μου. Ρενάκη, σε αγαπώ. Το ξέρεις, είσαι τόσα χρόνια εδώ. Σε σέβομαι, σε εκτιμώ και σε αγαπώ απεριόριστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μπορούσα να κλειδώσω, αν ήθελα, δεν θέλω, με μία κρέμα. Θα μπορούσα να κλειδώσω με όποια κρέμα θέλω.
Θα μπορούσα να κλειδώσω με μπακουτσιόλ, εννοώ εσύ τώρα, έτσι. Θα μπορούσα να κλειδώσω με μπακουτσιόλ, θα μπορούσα να κλειδώσω με λίκορν, θα μπορούσα να κλειδώσω με καταπραϊντική, αυξητική, θα μπορούσα να κλειδώσω με hydracist, με botox, με. Τι λες όμως να κλειδώσουμε με το πάντρεμα? Ομορφιά μου! Χρόνια πολλά, Ανούλα μου, και σε όλη την παρέα. Τώρα ελπίζω να σε παρακολουθώ περισσότερο. Τελειώσατε, αγάπη μου, τη σεζόν? Τελειώσατε? Καλή σου ξεκούραση. Και εντωμεταξύ έγινες ένα κουκλί ζωγραφιστό, έτσι. Δηλαδή... Μην κλαις, Ανούλα μου, λέει, βάλαμε 85 ωρούς. Όχι, όχι, δεν έχουμε βάλει 85 ωρούς. Έχουμε βάλει μόνο... Καλέ, μόνο 4. Και μία μπούλα κορεάτικη. Σιγά. Να πας. Να πας, αγαπημένη μου. Έχουμε γάμο σήμερα. Ποιος παντρεύεται, Βάσια, θες να μας πεις? Έχετε καταλάβει με τι θα κλειδώσω? Ή να το πω. Έχετε καταλάβει τι θα παίξει τώρα εδώ, σε live, πρώτη φορά? Έχετε καταλάβει τι θα γίνει τώρα. Να μας ζήσουν πάντα σε χαρές, Παναγίτσα μου. Έχετε καταλάβει ότι θα κάνουμε αυτό που είπε ο Αλέξης? Ο Κλούνεϊ με την Botox. Ναι. 3 νευροπεπτίδια Botox εδώ, έτσι. Μαζί με την αργυρελίνη, την προηγμένη τεχνολογία. Νουκλεοτίδια, αμινοξέα, PDRN. Γεια σας. Αδενοσύνη επίσης. Πώς ταιριάζει με τη ματιών? Λέω εγώ τώρα. Τώρα εγώ εδώ σου μεταφέρω περιττές πληροφορίες, αλλά ίσως τις χρειάζεσαι. Ε? Πάμε νούκλεο με BTX. Και δεν καταλαβαίνετε, το κάνατε το πάντρεμα. Για πείτε λίγο, το κάνατε εσείς που τις είχατε και τις δύο? Παιδιά, BTX. Κατεβαίνει επικίνδυνα. Λοιπόν, BTX. Νούκλεο. Έρχεται. Πρέπει να είναι ισόποση η ποσότητα. Καλύτερα με μια σπατουλίνα για να το κάνει σωστά. BTX, νούκλεο. Πάμε. Από την ώρα που το είπε ο Αλέξης, από την ώρα που το είπε ο κύριος Αλέξης, δεν κάνω και τίποτα άλλο. Και Βάσια, πώς πάει αυτό? Δεν πάει τέλεια? Πες λίγο. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Παναγία μου, πόσο διάβασμα έχεις να ρίξεις. Εντάξει, πέρασε και μια σεζόν, τι θέλεις. Εδώ μια εβδομάδα να με χάσεις εμένα. Πάλι θα πρέπει να διαβάσεις. Σιγά σιγά, αγαπημένη μου. Δεν έχεις ξανανιώσει. Δεν θα έχεις ξανανιώσει το δέρμα σου. Αχ, κύριε Ουζουνίδη, δεν ξέρω που είστε τώρα και τι κάνετε, κύριε μπαμπά Ουζουνίδη, αλλά ο Θεός να σας έχει καλά για τα παντρέματα που μας έχετε μάθει. Πραγματικά. Βάσια, η Βάσια λέει, να σου πω την αλήθεια, βάζω λίγο BTX στα σημεία πρώτα και μετά περνάω όλο το πρόσωπο με τη μίξη. Πολύ καλά κάνεις, αλλά πρόσεξε. Βάλαμε το μάγο. Βάλαμε HFC με λίκορν κάκτο. Οπότε, αν δεν έχω πολύ 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 έντονο θέμα, κάτι δηλαδή να με απασχολεί πολύ και δραματικά, μπορώ να το αναμίξω όπως είδαμε σε εμένα. Διαφορετικά έδωσες πάρα πολύ ωραίο tip, όπως κάνουμε θεραπείες με όλα, πρώτα τοπικά BTX και μετά νούκλεο. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα πάντρεμα, από την ώρα λέει που το είπε, δεν κάνω τίποτα άλλο, έγραψε και οι άλλοι φίλοι. Τέλεια. Ένα πάντρεμα που πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε όλοι και όλες. Δεν το συζητάω. Φτου, 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 το δέρμα σου, αγαπημένη μου. Κούκλα μου, ψυχή μου, η ομορφιά βγαίνει από μέσα σου, πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ. Εγώ σε βλέπω, αλλά θα το ξαναδώ μετά, γιατί ετοιμάζομαι κιόλας να πάμε παρέλαση. Εννοείται θα το δεις μετά, εννοείται θα το αποθηκεύσω. Λοιπόν, ό,τι έχουμε κάνει είναι κρίμα να πάει χαμένο
χωρίς αντιλιακό. Πολλές φορές δεν μας φτάνει ο χρόνος να βάζουμε αντιλιακό μαζί, όμως ο αντιλιακό δεν πρέπει να ξεχνάμε, το έφερα εδώ, το έβγαλα από τη τσάντα, εντάξει, μην το κοιτάς πώς είναι. Είναι το αντιλιακό στίκ της Aurora, είναι αδιάβροχο αντιλιακό, έχει αντιφλεγμονώδη δράση και σύσταση καθώς έχει το εκχύλισμα του κουρκουμά και βιταμίνη ε. Θέλω όταν... Είναι πάρα πολύ ωραία τα οξέα τα κορεάτικα, τα λικόρν. Πάρα πολύ ωραία, το είπα και στη Βάσια, θα το λέω πάντα και θα το πούμε και στην παρουσίαση. Αλλά όταν έχει προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ, είτε οξέα, είτε ρετινοειδή και οτιδήποτε και να έχει προηγηθεί, τι το κάνουμε το αντιλιακό, παιδιά, όλοι, με το 3, με το 2, με το 1, το παντρευόμαστε. Οπότε δεν ξεχνάω ποτέ σε καμία των περιπτώσεων να μην κλειδώσω με αντιλιακό παντού. Έτσι, σκέψου ότι θα βάλουμε και στα ματάκια λόγω των οξέων, το είπε η αγαπημένη μου πρώτα, δεν έχω λόγια. Θα βάλουμε και στα χυλάκια, γιατί βάλαμε το μάγο με το yellow filler και τα πεπτίδια χαλκού. Και μετά από 5 λεπτά, 6 λεπτά, μπορείτε να πάτε να κάνετε και μακιγιάς. Εντάξει, το αντιλιακό το παντρευόμαστε ακριβώς. Όπως παντρέψαμε λοιπόν BTX με νούκλεο, γιατί θέλουμε τις θεραπευτικές και πολύ ισχυρές anti-aging ιδιότητες, έτσι θα έχουμε παντρευτεί, είμαστε με αλυσίδες, δηλαδή αν υπήρχε αλυσιδάκι εδώ, να ξέρεις ότι εμένα θα μου το είχαν περάσει. Αν υπήρχε δυνατότητα να το φοράμε κολλιέ το αντιλιακό, εγώ θα το φόραγα και κολλιέ. Εντάξει, το κόλπο όλο για να μην σου κάνει λιπαρότητα είναι ένα. Περνάς μία φορά το κάθε σημείο, όχι 52, τοποθετείς ακριβώς όπως θα τοποθετούσες τη κρέμα σου και όπως κάνεις τις κινήσεις σου, εντάξει, από τη στιγμή που τα οξέα που έκανες, τα έκανες μέχρι το λαιμό, θα βάλεις και αντιλιακό μέχρι το λαιμό. Από τη στιγμή που έκανες οξέα και σκούπισες το υπόλοιπο από τους ορούς και τις κρέμες σου στα χέρια σου, δεν θα ξεχάσεις και τα χέρια σου. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, λοιπόν, και τώρα πάμε να απλώσουμε. Ξέχασα το μονόπετρο. Πάμε να την απλώσουμε καλά παντού. Γιατί το ότι έχει συννεφιά δεν σημαίνει ότι σε λίγο δεν μπορεί να βγάλει ήλιο, ναι. Πάμε. Απλώνουμε παντού. Και πάμε. Τώρα, όπως έχουμε λίγο θερμάνει τα χεράκια μας, να κάνουμε αυτό. Τα ψυχούλια μου βγάλανε και τα τραπ, τα τραγούδια που ακούγανε. Μπράβο. Και μετά, όποιος θέλει, εγώ τώρα θα βαφτώ και δεν με νοιάζει να κουμπίσω χαρτοπετσέτα, ξέρεις γιατί. Γιατί εγώ αυτό το glow το θέλω, μου αρέσει. Εγώ δεν θέλω να κάνω μακιγιάζ matte. Θέλω το μακιγιάζ μου να είναι, να μην χάνεται το glow and skin. Αλλά όποιος δεν θέλει καθόλου μετά να βαφτεί, θέλει να μείνει έτσι και δεν θέλει αυτή την λάμψη που βγάζει το εκχύλισμα κουρκουμά και η βιταμίνη ε, μπορεί να πάρει ένα χαρτομάτιλο. Έχω εγώ τώρα εδώ. Περίμενε. Να σου δείξω και αυτό το κόλπο. Όχι, δεν έχω. Παίρνει ένα χαρτομάντιλο τέλος πάντων και το ταμπονάρει απλά και ωραία σε όλο το πρόσωπο. Πώς σας φάνηκε η ρουτινάρα μας? Δεν ήταν καταπληκτική? Δεν ήταν τέλεια? Έχω κωδικούς. Θα σου πω αλλά δεν θα γελάσεις. Να σου πω αλλά δεν θα γελάσεις. Γιατί πρώτη φορά μου δώσαν τέτοιο κωδικό. Να ξέρεις. Λοιπόν, εκπτώσεις τρέχουν. Στην έλευση με αγορές με πληρωμή με κάρτα, με Κλάρνα ή με PayPal με τον κωδικό MITCHOS20, μη γελάσεις, μείον 20% σε όλα τα έλευση. Το beautyprincess.gr, όπου εκεί θα βρούμε Aurora Γκαλίνικο της Κορέας, πραγματικά από αντιλιακά και τα Λίκον, τα νέα προϊόντα που έφερε, νέα για σας, τριμηνία για μας, τα Λίκον που έφερε σε αποκλειστική συνεργασία το Beauty Princess με αγορές 100 ευρώ. Έχεις μείον 20% χωρίς κωδικό, χωρίς τίποτα, αυτόματα στο καλάθι σου. Νομίζω ότι το Beauty Pin έχει βάλει δωρεάν μεταφορικά για Σαββατοκύριακο. Τι άλλο έχουμε? Λογικά πρέπει να έχουμε για κάνα 2 ώρες ακόμα στο BS Lab, άνα 25. Τι άλλο. Ξεχνάω, παιδιά, κάτι.
Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι άλλο. Νομίζω αυτά. 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 Μίτσος, μη γελάς παιδί μου με το Μίτσος 20. Άμα θα δεις το live μας το χτεσινό με έλευση θα καταλάβεις γιατί μου δώσαν κωδικό Μίτσος 20. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εντάξει, λατρεία. Ρουτινάρα όπως πάντα. Χαίρομαι. Υπέροχη, μοναδική, εθιστική. Τέλεια, καλύτερη δεν γίνεται να υπάρχει. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ρουτινάρα όπως το είπες, ευχαριστούμε Ανούλα μου. Άρα Μίτσο, σταμάτα παπάκι. Ρουτίνα θεσμός είναι. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβαλε και φωτογραφία το Μίτσο τη Συντίνα μας στα story. Το ξέρω, το είδα. Το είδα. Μα έπρεπε να τον βάλει. Γιατί μετά το Μίτσος, ξέρεις εγώ, εχθές κατά τη διάρκεια της Νικολούλη, είχα κάποια μηνύματα τύπου Μίτσος, τι έγινε. Τι έχασα, ξέρεις, και έπρεπε να στείλω ηχητικό και να πω ότι τι έγινε, καταλαβαίνεις, αυτό, αυτό. Και στην MP εκτόσεις, για λέγε, για λέγε. Στην Παιανία θα είμαι, ναι, με Scandal Beauty, εννοείται, εννοείται. Φεύγεις για καφεδάκι. Φιλάκια πολλά, χρόνια πολλά, να περάσετε τέλεια, 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 τέλεια. Εχθές λέει, έβαλα παραγγελία, λέει, και γέλαγα που έβαζα κωδικό Μίτσος. Εγώ δεν έχω κάνει... Και P4Pillion! P4Pillion έχει έξτρα εκτόσεις, έχει δίκιο! Έχει έξτρα εκτόσεις P4Pillion που αν πληρώσεις και με κάρτα φτάνουν το 42% και με αγορές πάνω από 60 ευρώ έχει μια τέλεια κούπα δώρο για όλους εδώ στην παρέα μας. Αυτό. Σε ευχαριστώ αγαπημένη μου. Πού να τα θυμάμαι όλα, κακομοίρα. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ, πάω να βαφτώ, θα σας πάρω μαζί. Αλλά στο αθόρυβο, για να μπορούν και αυτά να ετοιμαστούν με τα τραπ και με κάτι kid, με κάτι συντάρτα. Τα ξέρεις τώρα εσύ. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ, σας τα ανεβάζω όλα story. Beautyprincess.gr με αγορές 100 ευρώ μείον 20%. Νομίζω μέχρι Κυριακή βράδυ, νομίζω ότι είναι για πάρα πολύ λίγο. Σας φιλώ, σας αγαπώ και μπορεί να τα πούμε το βράδυ, Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Bye! Γεια σας, να περάσετε τέλεια και να καμαρώνετε όλα τα παιδιά του κόσμου. Εντάξει, όλα τα παιδιά του κόσμου. Χρόνια πολλά, φιλιά πολλά. Γεια σας.